Χαίρετε! Κυριακή 26 Απριλίου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο είναι update to update. <laughs> Θυμάστε ένα βίντεο το οποίο είχε παίξει 11 Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Ένιωσα πως βρήκα τον άνθρωπό μου ο οποίος πρόλαβε και παντρεύτηκε τη λάθος γυναίκα» Θα βάλω το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο για να τον δείτε το σύνδεσμο του βίντεο για να ξαναδείτε το βίντεο, να το θυμηθείτε, να, το να, να φρεσκάρετε ε, την ιστορία στο μυαλό σας, να φρεσκαριστεί η ιστορία στο μυαλό σας. Αυτή η νεαρή κοπέλα λοιπόν μας έχει στείλει update και update το update. Και θεώρησα σημαντικό να το κάνω vlog γιατί θίγει ένα θέμα. Το μικρό ποσοστό σχέσεων που από παράλληλε γίνονται κανονικέ. Διαβάζω το πρώτο update τη φίλη, η οποία είχε στείλει την επιστολή τη το καλοκαίρι, Κάναμε το vlog της 11 Δεκεμβρίου του 2019 και 30 Δεκεμβρίου έστειλε το ακόλουθο. Καλησπέρα και πάλι. Πέρασε αρκετός καιρός από τότε που σας έγραψα και είναι η αλήθεια πως έχουν αλλάξει πολλά. Ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να χωρίσει. Ήδη έχει αγοράσει το νέο του σπίτι στο οποίο θα μένει μόνος του και ήδη έχει ξεκινήσει να το επιπλώνει και ούτω καθεξής. Η εντό εισαγωγικών πρώην γυναίκα του είναι σύμφωνη πια με όλο αυτό, αφού και η ίδια του λέει άντε, πότε θα φτιαχτεί το σπίτι για να μένει εκεί. Μάλιστα, έχω μάθει πω του είπε πω θέλει να συνεχίσει τη ζωή τη με άλλον άνδρα. Πω και αυτό είναι ελεύθερο να συνεχίσει τη δική του ζωή με όποια θέλει, ακόμα και με μένα. Φαντάζομαι δεν με προσδιορίσε με το όνομά μου. Εγώ φαντάζομαι πως σε προτιώρησε με το όνομά σου, γιατί ξέρω και τη συνέχεια που γράφει Όσο όσον αφορά εμένα και αυτόν, υπήρξαν δύο μήνες από τους τρεις περίπου που είχα στείλει την πρώτη επιστολή, που μιλούσαμε καθημερινά και βρισκόμασταν καθημερινά. Η αλήθεια είναι πως εκεί που πάμε να τα βρούμε και να είμαστε καλά, ξεκινάνε με θυστορηματικοί καυγάδες από μεριά μου, πάντα, από μεριά μου πάντα, γιατί αισθάνομαι πως δεν τα κάνει όλα όπως θέλω εγώ, πως αργεί υπερβολικά σε όλες του τις κινήσεις. Εγώ με παρορμητική. Αν ήθελα να χωρίσω θα το έκανα σε δύο μέρες και αυτός χρειάστηκε τρία χρόνια. Ξέρω πολύ καλά πως το σωστό θα ήταν να ξεκόψω μια για πάντα από αυτόν τον άνθρωπο. Να πω πως δεν προσπάθησα, ψέματα θα είναι. Προσπαθώ τόσο πολύ να τον βγάλω από το μυαλό και την καρδιά μου και όσο προσπαθώ να τον βγάλω αυτό φουντώνει ακόμα πιο δυνατά μέσα Έχω αποφασίσει βέβαια να αλλάξω αριθμό, να τον κάνω μπλοκ από παντού, να μην του μιλάω, γενικά να κόψω επαφές και έχω πει στον εαυτό μου, αν είναι γραφτό να γίνει, θα σε ψάξει αυτός. Αν είναι γραφτό δύο άνθρωποι να είναι μαζί, θα είναι ό,τι και να γίνει. Και κάπως έτσι περνάνε οι μέρες, χωρίς να επικοινωνούμε, με εμένα να τον σκέφτομαι και να τον νοιάζομαι σε υπερβολικό βαθμό, αλλά να μην το δείχνω πια. Περιμένω από αυτό. Θεκλά μου, αναρωτιέμαι. Όλοι κάποτε μου έλεγαν σε κοροϊδεύει. Δεν θα χωρίσει ποτέ. Είναι ψεύτης. Έχει ερωτικές επαφές με τη γυναίκα του. Ένας στους εκατό χωρίζει. Αν αυτός, ο ένας στους εκατό, όπως λένε, γνωρίσει μια γυναίκα ενώ είναι σε γάμο και χωρίσει από αυτό το γάμο και προσπαθήσει να ζήσει με την άλλη γυναίκα, πόσε πιθανότητε υπάρχουν να ευδοκιμήσει μια σχέση η οποία βασίστηκε και άνθησε πάνω στα θεμέλια ενό κατεστραμμένου γάμου, πάνω στον πόνο και την εξαπάτηση μια άλλη γυναίκα, ο Θεό, κάρμα, όπω θε, το, βλέπει, δεν βλέπει, με χτίμηση. Απάντησα στη φίλη πολύ πιο μετά. Τη απάντησα μέσα Ιανουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου. Τώρα διάβασα αυτό το mail, επειδή γίνεται χαμο. Τι έγινε τελικά, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν θα πάει καλά η σχέση σα. Τώρα που χώρισε, μπορεί να κάνει μια δοκιμή φυσικά, επειδή έχει συναισθήματα γι' αυτόν και φτάσατε ω εδώ. Πώ είσαι. Και μου απαντάει προχθέ. Λοιπόν, Είμαι η κοπέλα που σα είχα πει πώ ήμουν το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση. Στο vlog ένιωσα πω βρήκα τον άνθρωπο τη ζωή μου, ο οποίο απλώ πρόλαβε και παντρεύτηκε τη λάθο γυναίκα υπάρχουν εξελίξεις. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθάρισε με τη γυναίκα του, με έψαξε, με πολιόρκησε, λουλούδια, σημειώματα έξω από το μαγαζί που δουλεύω και στο σπίτι μου, να μην τα πολυλογώ. Μου είπε πως χώρισε, όλα μπήκαν στη θέση τους και αγόρασε ένα σπίτι το οποίο τώρα το φτιάχνει. Λόγω καραντίνα σταμάτησαν να μας στο σπίτι, αλλά δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει το σπίτι μόλις όλα επανέλθουν στους κανονικούς ρυθμούς. Μου λέει πως αυτό το σπίτι που φτιάχνει τώρα δεν είναι το σπίτι του, αλλά το σπίτι μας. Πως με ονειρεύεται μέσα να κυκλοφορώ, πως θέλει να κάνει την πιο ωραία κουζίνα, ώστε να μου έρχεται όρεξη να μάθω να μαγειρεύω, μια και δεν ξέρω ακόμα να μαγειρεύω και άλλα πολλά. Ζω το όνειρό μου, τρία θαυμαστικά. Ήρθε, γνώρισε τους παππούδες μου και γενικά την οικογένεια μου, επιδιώκει να τρώει μαζί μας, μας φέρνει διάφορα πράγματα, πίτες, τενεκέδες, λάδια και άλλα πολλά, μου λέει πως τους αγαπάει και μην τους ξέρει καλά, δείχνει να θέλει να ενσωματωθεί σε αυτή την οικογένεια. Μου φέρεται υπέροχα, είναι γλυκός, τρυφερός όσο ποτέ. Μιλάμε κάθε μέρα, όλη μέρα στο τηλέφωνο λόγω καραντίνας πια. Πριν την καραντίνα βγαίναμε και κανονικά έξω για καφέ και λοιπά, αφού δεν φοβόταν να βγούμε έξω αφού πια είχε ξεκαθαρίσει. Μίλησε στη γυναίκα του για μένα, της είπε πως είναι ευτυχισμένος μαζί μου αυτή να σα θυμίσω όπω με ξέρει από παλιά και με έβριζε γιατί πίστευε πω εγώ μπήκα ανάμεσά του. Άρα σε ήξερε. Αυτή του είπε, σημειώστε, πω θέλει να είναι ευτυχισμένο από εδώ και πέρα, αλλά δεν θέλει το παιδί τη να έχει επαφέ μαζί μου. Επίση, από ό,τι μου είπε ο σύντροφο μου, τη εξήγησε πω δεν θα έπρεπε να θυμώνει με μένα, καθώ ήμουν η μόνη που δεν έφταιγα. Πω το πρόβλημα ήταν δικό του, τη δική του σχέση και από ό,τι κατάλαβα πήρε πάνω του την ευθύνη της μεταξύ μας σχέσης. Ή έτσι σου μετέφερε. Το πιο πιθανό να το πήρε. Τη είπε πως αυτός με επέλεξε, αυτός με προσέγγισε και πως δεν φταίω εγώ για το έγινε στην πορεία. Εγώ πελάω, πετάω σε πελάγι ευτυχία. Είμαι με τον έρωτα της ζωής μου. Και ερωτώ. Μου είχατε πει για τον Κάρολο με την Καμίλα στο βλόκ. Είναι ένα παράδειγμα που από παράλληλη κατέληξε σε κανονική σχέση. Προβληματίστηκα όμω όταν άκουσα στο βιβλίο σα για ανατομία μια γυναίκα πω κάποιε σχέσει δεν έχουν μέλλον και μία κατηγορία ήταν αυτή τη παράλληλη που γίνεται η βασική σχέση. Αυτό που γράφω στο βιβλίο μου είναι σχέσει που έχουν μικρή πιθανότητα να έχουν μέλλον, όχι που σίγουρα δεν θα έχουν μέλλον. Θα ήθελα να μιλήσετε, αν μπορείτε, για αυτό το μικρό ποσοστό σχέσεων που από παράλληλε γίνονται κανονικέ. Υπάρχουν πιθανότητε να πετύχουν ή θα μείνουν πάντα στον εγκλωβισμό αφού απάτησε αυτήν αυτόν θα απατήσει και μένα. Γιατί φοβάμαι μη μου κάνει τα ίδια που έκανε σε αυτήν. Ξέρω πως πλέον δεν δέχεστε email μιας και περιμένουν κάπου στα 100 για να γίνουν vlog, είναι 250 τώρα κούκλα μου, ήταν 280 και τα κάναμε 250. Και ξέρω πως πλέον δεν απαντάτε σε προσωπικά email γιατί είναι πάρα πολλά, αν δεν μου απαντήσετε θα το καταλάβω. Ο μόνο λόγο που σα στέλνω είναι γιατί παλαιότερα με είχατε ρωτήσει αν έχουμε εξελίξει και απλά ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πω δεν σέβομαι τι όποιε αποφάσει πήρατε για το κανάλι σα. Και ακριβώ επειδή σέβεσαι, και ακριβώ επειδή σε είχα ρωτήσει, και ακριβώ επειδή είναι σημαντικό αυτό που ρωτά, θα το κάνω vlog. Συνεχίστε να μορφαίνετε τι μέρε μα. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά αν δεν έπρεπε να στείλω αφού πια δεν λαμβάνετε mail. Λοιπόν, Είπαμε δεν λαμβάνουμε πια καινούρια mail για vlog. Τα παλιά όμως που έχουν γίνει ήδη vlog όταν υπάρχουν εξελίξεις όπως αυτές τώρα και τίθενται τόσο σοβαρά θέματα να συζητήσουμε, που είναι η πρώτη φορά νομίζω που μου δίνεται ευκαιρία να συζητήσω αυτά τα θέματα, το κάνω. Λοιπόν, φίλε Νάδα, εσύ είσαι πολύ νεότερη από αυτό. Αυτό είναι μεγαλύτερο από σένα. Τώρα δεν θέλω ακριβώ τη διαφορά ηλικία. Νομίζω αυτό είναι γύρω στα 40 και στι 20 και κάτι. 25, ή και αυτό 40, δεν θυμάμαι ακριβώ. Έχετε 10-15 χρόνια διαφορά. Για να είμαι ειλικρινή, δεν είχα χρόνο για να δω ξανά το βίντεο, το αρχικό που κάναμε για σένα τον Δεκέμβριο. Αν και θυμάμαι την ουσία του βίντεο, λοιπόν, έρθε πόσο σου τώρα. Ήρθε πόσο σου τώρα. Είναι μια κυπριακή έκφραση. Σημαίνει ήρθε από το σπίτι σου τώρα. Δηλαδή, τώρα έρχεσαι και έχεις προβληματισμό για ένα θέμα που σου είχαμε θείξει όλοι τότε ότι αν επιλέξεις να είσαι με έναν άνδρα, ο οποίος απάντησε τη γυναίκα του μαζί σου, είναι πάρα πολύ πιθανό στην πορεία της σχέσης σας να έχεις και εσύ αυτό το φόβο, μην τυχόν και αυτός ο άνδρας απατήσει εσένα με άλλες γυναίκες. Η ερωτική ιστορία του συντρόφου μας, προτού να είμαστε μαζί, είναι σημαντική να τη γνωρίζουμε και να γνωρίζουμε επίσης και πώς την έχει διαχειριστεί. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό μόνο να ξέρουμε αν στο παρελθόν έχει απατήσει αυτό ο άνθρωπο, αλλά να γνωρίζουμε αν έχει καταλάβει γιατί έχει απατήσει, αν το έχει δουλέψει μέσα του α, ψυχοθεραπευτικά και ε, με μια διάθεση αυτογνωσία στο γιατί συνέβη και αυτό, και αν είναι σε θέση αυτό ο άνθρωπο να συνεχίσει τη ζωή του μαθαίνοντας από τα λάθη του. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, ο οποίο ή η οποία στο παρελθόν να έχουν περάσει μια περίοδο που να είχαν εθισμό στο σεξ ή εθισμό στι σχέσει. Αυτό συνήθω συμβαίνει μετά από ένα άσχημο χωρισμό, μετά από μια ερωτική απογοήτευση και για ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, κάποιου μήνε, κάποια χρόνια, να μην ε, λειτουργούσαν ε, με αγαπητικό και μονογαμικό τρόπο στι σχέσει του. Ε, μπορεί η μονογαμία να υπήρχε, αλλά να ήταν πολύ σύντροφη. Αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει γιατί είχαν εκείνο το ξέσπασμα και έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό τους και με ψυχολόγους για να ξεπεράσουν εκείνο το θέμα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτόματα θα μας το κάνουν και εμάς αυτό ή θα μας αφήσουν εμάς και θα πάνε να βρουν άλλων και άλλον, και άλλον και άλλον. Τώρα, στη δική σου την περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος χρειάστηκε τρία χρόνια για να χωρίσει. Ε, εσύ ίδια ότι είχε κάποιε συμπεριφορές από την αρχή τη σχέση σα, οι οποίες ήταν δύσκολε να τι πω, ήταν παρορμητικέ, όπω εσύ ίδια περιγράφει τον εαυτό σου, έχει δείξει εντονοθυμό σε διάφορε φάσει. Εσύ ίδια, όπω γράφει και στο πρώτο update, έχει παίξει παιχνίδια. Του στυλ είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν το έδειχνε κλπ. Ε, νομίζω και οι δυο μαζί παίζατε ένα παιχνίδι στο οποίο, οποίο καθυστέρησε την εξέλιξη της σχέσης σας. Φυσικά δεν μπορώ να γνωρίζω αν είναι αυτός ο μόνος λόγος που καθυστέρησε η εξέλιξη της σχέσης σας, δηλαδή που καθυστέρησε αυτός να πάρει την οριστική απόφαση να χωρίσει, να βρει ένα νέο σπίτι, να αποφασίσει να πάει σε εκείνο το νέο σπίτι κλπ. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ε, αυτό που μπορώ να σου πω τώρα είναι ότι από τη στιγμή που αυτός έχει ξεκαθαρίσει με τη γυναίκα, και από τη στιγμή που θα βάλει μπροστά το διαζύγιο και από τη στιγμή που θα μετακομίσει το νέο το σπίτι. Γιατί έγραφε ότι το επίπλωνε τον Ιανουάριο. Τώρα τον Απρίλιο λε ότι έκανε κάποιε εργασίε μέσα τι οποίε σταμάτησε λόγω καραντίνα. Α τον να δούμε αν θα πάει και που θα πάει τότε θα δώσεις μία ευκαιρία στη σχέση σου, γιατί είναι και βλακεία να ξοδέψεις τρία χρόνια από τη ζωή σου για μια σχέση και μετά τον άλλο χωρίς να του πεις, ξέρεις, εγώ δεν θα είμαι μαζί σου, γιατί φοβάμαι πως θα με απαντήσει. Αυτό που θα σα συστήσω να κάνετε και οι δυο μαζί ο ζευγάρι, είναι να πάτε σε ένα ψυχολόγο να κάνετε θεραπεία ζευγαριού για να ξεδιαλύνετε όλα αυτά τα θέματα. Να βγουν τα συναισθήματα στην επιφάνεια, να βγουν οι φοβίε στην επιφάνεια, να βγουν τα ερωτήματα στην επιφάνεια. Το ερώτημα που έχει εσύ, αν τυχόν θα το ξανακάνει, και αν πρέπει να μάθει κιόλα αν είναι η πρώτη φορά που έχει απαντήσει τη γυναίκα του η μοναδική, αν το έχει ξανακάνει, αν είναι κάτι που το έχει συνήθεια κλπ. Ο άνθρωπο φαίνεται ότι επενδύει πάνω σου αυτή τη στιγμή. Πενδύει συναισθηματικά και πρακτικά πάνω σου. Αυτό είναι φανερό από τι πράξει που περιγράφει εσύ ίδια. Τώρα, η, η περίπτωση, ε, αυτό, αυτό που εσύ έχει προβληματισμό, ο, αν είσαι εσύ μαζί του κανονικά, ότι αυτό μπορεί μετά να σε απαντήσει όπω απάντησε τη γυναίκα του, δεν θα μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το, τον προβληματισμό σου και σε αυτό το ερώτημα, δεν κάνετε μαζί θεραπεία. Να πάτε μαζί σε ψυχολόγο που κάνει θεραπεία ζευγαριών. Αν θέλει, στείλε μου πίσω στο mail να σου συζητήσω μια συνάδελφο που γνωρίζω ότι κάνει θεραπεία ζευγαριών και μέσω Skype, ακόμη και τώρα που είναι η καραντίνα, και μπορεί να το, το ξεκινήσετε. Ε, δεν μπορεί να σου εγγύθει κανεί ότι ο άνδρα σου δεν θα σε απαντήσει επειδή είχε απαντήσει την προηγούμενη του γυναίκα. Και εξαρτάται και για ποιου λόγου είχε απαντήσει την προηγούμενη του γυναίκα. Το γεγονό ότι του πήρε τρία χρόνια να χωρίσει δεν είναι ενθαρρυντικό. Απ' την άλλη όμω, ίσω και το γεγονό ότι εσύ είσαι πολύ μικρή και περίμενε να μεγαλώσει ή τέλο πάντων να ανεξαρτητοποιηθεί, να τελειώσει τι σπουδέ σου, αυτό ίσω να είναι ένα λόγο. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Στο πρώτο update που ακόμη δεν του είχε δοθεί, γράφει ο Θεό ή το κάρμα θα αφήσει να πάει καλά μια, σχέ... μια σχέση η οποία έχει μια σχεση η πάνω στα ερήπια της προηγούμενης σχέσης και πάνω στην, στη στενοχώρια που έχει, πώς το έχεις πει ακριβώς. Να το βρω. Η οποία βασίστηκε και άνθησε πάνω στα θεμέλια ενός καταστραμμένου γάμου, πάνω στον πόνο και την εξαπάτηση μιας άλλης γυναίκας. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν αυτό που λες ισχύει. Αν όντω ο γάμος τους ήταν καλός, και αυτός εξαπάντησε τη γυναίκα του, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Τώρα, σε ποιε περιπτώσεις ένα άνθρωπος ο οποίος χωρίζει και μπαίνει σε μια καινούρια σχέση, μπορεί α, αυτή η σχέση να πάει καλά, το μικρό ποσοστό σχέσεων που, που παράλληλες γίνονται κανονικές, είναι οι περιπτώσεις εκείνες, τις οποίες ε, ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε μια σχέση άνδρας ή γυναίκα σε ένα γάμο, δεν είναι ερωτευμένο, δεν είναι ερωτευμένη με τον τέρι του, με τον τέρι της. Είναι σε νεκρό γάμο, είναι σε γάμο που έγινε σε πολύ νεαρή ηλικία ή έγινε άσκεφτα, ή έγινε βιαστικά. Σε ένα γάμο που δεν θα ήθελαν να είναι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει με το κουτάλι τη μοναξιά μέσα στη σχέση τους μοναξιά μέσα στο πλήθος μέσα στην οικογένεια που έχουν αλλά έχουν μοναξιά άνθρωποι οι οποίοι έχουν είχαν μεγαλώνοντας οράματα και ε, φαντα, φαντάζονταν να έχουν μια καλή οικογένεια και να έχουν μια υγιή σχέση και μια ζωντανή σχέση και να είναι με έναν άνθρωπο να αγαπιούνται ερωτικά, να μην είναι απλώς συνέτεροι σε ένα γάμο οι οποίοι γνωρίζουν έναν άνθρωπο που τους ξυπνάει αυτά τα ερωτικά συναισθήματα και έχουν, ε, βάζουν, βάζουν ε, τις δυνάμεις τους, βάζουν την, την τόλμη τους μπροστά, βάζουν την ενέργεια τους μπροστά, ούτως ώστε να διαλύσουν την κατάσταση που δεν είναι υγιής, το γάμο που είναι νεκρός, να πάρουν την ευθύνη στα χέρια τους, να παραδεχθούν ότι ναι έχω αγαπήσει αλλού και γι' αυτό φεύγω και να ε, επενδύσουν πάνω στη νέα σχέση ε, όχι μόνο όνειρα και φαντασιώσεις αλλά και σκληρή δουλειά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι η εξαίρεση του κανόνα. Δεν είναι ο κανόνας αυτό το πράγμα. Όμως επειδή εσύ μιλάς ειδικά για σένα η γνώμη μου είναι αυτή που σου είπα και προηγουμένω, ότι από τη στιγμή που έχει επενδύσει και εσυ δύο-τρία χρόνια από τη ζωή σου και εδώ που φτάσατε και γνωριστήκατε και οικογενειακώ κλπ. Give it a go. Δοκίμασέ το. Μην κάνει παιδί όμω. Νωρί. Δώσε χρόνο να δοκιμαστεί σχέση. Εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο από όλα είναι η απέτηση της συζύγου του, η οποία είναι soon to be ex-wife, έτσι όπως τα λες, η οποία είναι μέλους απρόην σύζυγους, η οποία λέει ότι το παιδί της δεν θέλει να έχει καμία επαφή μαζί σου. Εκεί υπάρχει μία τριβή. Δηλαδή, ε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πιθανό να επηρεάσει τις σχέσεις σας. Να επηρεάσει εκείνον, του στυλ να στενοχωριέται που δεν θα μπορεί να φέρνει το παιδί του στο σπίτι του, το παιδί του στη νέα του οικογένεια, να επηρεάσει εσένα που να νιώθεις ότι τιμωρείσαι ε, ε, από την πρώην του, δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι καλό πράγμα αυτό, δηλαδή δεν είναι υγιές στοιχείο το να ξεκινάει ένα ζευγάρι την κοινή του ζωή και να υπάρχει απαγόρευση από την πρώην γυναίκα του άνδρα που να λέει ότι η νέα σου γυναίκα δεν θα έρθει σε επαφή με το παιδί. Ε, απ' την άλλη όμως... Ε, δεδομένου του γεγονότος ότι ακόμη αυτοί δεν έχουν χωρίσει, δεν έχουν πάρει διαζύγιο, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και νομικά αυτή η υπόθεση, ακόμη δεν έχει γίνει νομική δικαστική διευθέτηση για τις μέρες και τις ώρες που θα βλέπει το παιδί, ε, αυτό το πράγμα είναι και λίγο αυθαίρετο. Απ' την άλλη όμως και δικαστική απόφαση να υπάρχει που να λέει ότι το παιδί μπορεί να διανυχτερεύει με τον πατέρα του, στην οικία του πατέρα του, ανεξαρτήτως αν εκεί και η μητριά του, ε, ακόμη και αν υπάρχει απόφαση που να το επιτρέπει, αν η, μητέρα, αν η πρώην σύζυγος θελήσει να κάνει γονική αποξένωση, είναι ελάχιστα πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Και όταν υπάρξει γονική αποξένωση, δηλαδή όταν η μάνα, η, η περιφρονημένη σύζυγος, η περιφρονημένη πρώην σύζυγος, η απατημένη πρώην σύζυγος, αποφασίσει να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγο και τη φιλενάδα και νυν σύζυγο του πρώην σύζυγου με το να απαγορεύσει τις επαφές μεταξύ των παιδιών της ή του παιδιού της και της νέας συντρόφου, εκεί είναι το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης το οποίο είναι πολύ ε, ψυχοφθόρο για τα παιδιά πρωτίστως και μετά και για τους ενήλικες. Δεν μπορείτε εσείς να ορίσετε το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση η μέλουσα πρώην σύζυγος. Μπορεί η κοπέλα, εφόσον λέει ότι θέλει να κάνει και αυτή τη ζωή, της, αν όντω το λέει και το εννοεί και δεν το λέει για να τον κάνει να ζηλέψει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν αυτή κάνει τη ζωή τη να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, το έχουμε δει σε αρκετέ περιπτώσει ότι όταν ο αποξενωτή φτιάξει τη ζωή του, φτιάξει τη ζωή με την έννοια του, δεν είναι, he, gets, he or she gets alive, όταν βρει νόημα στη δική του ζωή ο γονιός που αποξενώνει το παιδί από τον πρώην σύζυγο ή την πρώην σύζυγο, τότε χαλαρώνει και λίγο η κατάσταση. Δηλαδή πλέον αν κάποιο είναι χαρούμενος και ευτυχισμένο στη ζωή του και έχει βρει την ευτυχία μέσα του, δεν έχει ανάγκη να τιμωρεί τους άλλους. Όμως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό να το βιώσεις. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας, δεν συστήνουμε να ξεκινήσουμε σχέσεις με παντρεμένους ή με παντρεμένε με την ελπίδα ότι θα πέσουμε σε εκείνο το πολύ μικρό ποσοστό, ξέρω εγώ, στο 2% στο 1% αυτού, αυτών που μόλις μας γνωρίσουν θα χωρίσουν και θα είναι μαζί μας κανονικά και θα πάει σχέση μας ιδανικά. Στην περίπτωση όμως που ήδη έχει συμβεί, δοκίμασέ το. Δώσε μια πραγματική ευκαιρία στο αυτό σου και στο τέρι σου και για να είναι αυτή η ευκαιρία δίκαιη και ρεαλιστική, κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάτε μαζί σε ψυχολόγο για να τα δουλέψετε όλα αυτά τα θέματα. Εντάξει? Και έτσι, σαν γενική άποψη, είναι πολύ καλή ιδέα να μην παντρευόμαστε χωρίς να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας, προτού ε, είμαστε πλήρως ανεπτυχημένες προσωπικότητες, προτού μάθουμε τον εαυτό μας και είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ερωτική αγάπη, ε, με, το, με τον άνθρωπο που θα παντρευτούμε περισσότεροι από όσοι είχαμε ποτέ με οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο δηλαδή να έχουμε ένα καλό τέριασμα και να είμαστε σίγουροι ότι είναι το τέρι μας γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται παντρεμένοι με ανθρώπους τυχαίους τη χάρπα όσοι κάνουν γάμους ό,τι να είναι μετά είναι πολύ πιθανόν να είναι υποψήφοι για τέτοιες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες είναι πάρα πολύ δύσκολες ναι, μπορεί να συμβεί, να χωρίσει και να είναι μαζί σου, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Την οποία εύχομαι η αγάπη που νιώθετε ο ένας για τον άλλο να σας δώσει τη δύναμη για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Καλό βράδυ σε όλους.